Λόγος 12ος Ιωάννου της Κλίμακος περί ψεύδους. 1. Από τον σίδηρο και την πέτρα, δια της προσκρούσεως γεννάται η φωτιά και από την πολυλογία και τα ευτράπελα το ψεύδος. Το ψεύδος είναι εξαφάνιση της αγάπης και η επιορκία άρνησης του Θεού. 2. Κανείς είναι τός άνθρωπος, ας μη θεωρεί μικρό το αμάρτημα του ψεύδους, διότι το Πανάγιο Πνεύμα εξέδωσε εναντίον του την πιο φοβερή απόφαση. Απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος, Ψαλμός Ε, παράγραφος 7. Όπως λέγει ο Δαβίδ προς τον Θεό. Και αν συμβεί αυτό, τι πρόκειται να πάθουν εκείνοι που σειράπτουν επιπλέον το ψεύδος με τους όρκους. 3. Εγνώρισα μερικούς που εκαυχόντου για τα ψεύδι τους. Αυτοί κατόρθωσαν και έκαναν τους άλλους να γελούν με τις αστειότητές τους και τις αργολογίες τους, και έτσι εξαφάνιζαν ελεηνά το πένθος των μοναχών που τους ακροάζονταν. 4. Όταν ειδούν οι δαίμονες ότι μόλις αρχίσει ο άθλιος ομιλητής να διηγείται τα ευτράπελα, προσπαθούμε να φύγουμε σαν από λοιμώδη ασθένεια, επιχειρούν να μας παρασύρουν με 2 απατηλούς λογισμούς. Μη λυπήσεις τον ομιλητή, μας συμβουλεύουν, ή μη θέλεις να φανείς πιο ευλαβής από όλους τους άλλους. Φεύγε αμέσως, μην αργοπορήσεις. Οι δεμοί στην ώρα της προσευχής θα σου έρχονται στο νου αστεία. Και όχι μόνο να φεύγεις, αλλά και να διαλύεις με ευσεβή τρόπο το πονηρόν συνέδριον, φέρνοντας το μέσον τη μνήμη του θανάτου και της κρίσεως. Είναι καλύτερο ίσως να σε βρέξουν μερικές σταγόνες καινοδοξίας, προκειμένου να γίνεις πρόξενος ωφελίας σε τόσους. 5. Η υποκρισία είναι πολλές φορές μητέρα και αιτία του ψεύδους. Τίποτε άλλο, λέγουν μερικοί, δεν είναι υποκρισία παρά μελέτη και δημιουργούς του ψεύδους που έχει μαζί της συμπεπλεγμένο τον ένοχο και άξιο τιμωρία όρκο. Αυτός που απέκτησε το φόβο του Κυρίου αποξενώθηκε από το ψεύδος, διότι έχει μέσα του ως αδέκαστο δικαστή την συνείδησή του. 6. Όπως όλα τα πάθη, έτσι και στο ψεύδος παρατηρούμε διαφορά ως προς την πνευματική βλάβη που προξενεί. Επί παραδείγματι, διαφορετική είναι η ενοχή ενός που ψεύδεται από τον φόβο της τιμωρίας και διαφορετική όταν δεν υπάρχει κίνδυνος. Άλλος πάλι είπε ψεύδος χάριν της τρυφής, άλλος χάριν της φιλιδονίας, κάποιος για να κάνει τους άλλους να γελάσουν και άλλος για να υποβουλευτεί και να κακοποιήσει τον αδελφό του. 7. Με τις τιμωρίες των κοσμικών αρχόντων το ψεύδος μειώνεται πολύ. Με το πλήθος όμως των δακρύων της κατανήξεως εξαφανίζεται ολοσχερός. Ο δαίμον που μας προτρέπει στο ψεύδος προφασίζεται διαφόρους οικονομικούς λόγους και έτσι παρουσιάζει σαν μεγάλη αρετή αυτό που αποτελεί απώλεια της ψυχής. Εκείνος που πλάθει ψεύδι παρουσιάζεται ότι μιμείται την Ραάβ, η οποία χρησιμοποίησε το ψεύδος για να σώσει τους κατασκόπους του Ισραήλ και νομίζει ότι με τη δική του απώλεια προξενεί σωτηρία στους άλλους. 8. Όταν καθαριστούμε τελείως από το πάθος του ψεύδους, τότε σε μία εξαιρετική περίσταση ας το χρησιμοποιήσουμε, αλλά και πάλι με φόβο. Τον ήπιο δεν γνωρίζει το ψεύδος, ομοίως και η ψυχή που δεν έχει πονηρία. Εκείνος που εφράνθηκε από τον ίνο και εμέθησε θα ομολογήσει ακουσίως κάθε αλήθεια, και εκείνος που εμέθησε από την κατάνοιξη δεν θα μπορέσει να ψευστεί. Βαθμίζει το δεκάτη. Όποιος την ανέβηκε απέκτησε την ρίζα των καλών.